και να ανοίξουμε την πρώτη μας πολιτική συζήτηση. Είμαστε 8 ημέρες και σήμερα. Γιατί μου χτυπάς, παιδί μου? Να ξέρεις, 8 μέρες και σήμερα. Μην ξεχαστείς. Πού είναι το καμπανάκι εδώ πέρα το έχουμε, άμα αρχίσουν πάλι να τσακώνονται. Άμα αρχίσουν θα τα βγάλουν τα καμπανάκια. Και, τα το καμπανάκια... πήρανε, όχι εδώ είναι. Τα καμπανάκια και τις καμπάνες. Ορίστε εδώ, του Παναγιώτη Στάθη. Καλημέρα στον Παναγιώτη Στάθη που έχει φέρει εδώ το καμπανάκι. Για να ηρεμούμε την κατάσταση έτσι λοιπόν. Και... Ορίστε, τα αφήνω εδώ. Άστο εκεί. Αχρίαστο λοιπόν, να είναι. Πάμε στον Νίκο Μανολάκο να τον καλημερίσουμε. Είναι υποψήφιος βουλευτής στην Αλφα Πειραιά με τη Νέα Δημοκρατία και μέχρι πρώτην ήταν βουλευτής και διεκδικείται εκ νέου την είσοδό σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας και νήσων. Και νήσων, και καλά κάνετε. Καλά κάνετε και το λέτε. Έγινα σπέτσε, σπόρο, ίδρα, κύθυρα, αντικύθυρα, τριζινία. Όλα αυτά είναι Αλφα Πειραιός. Είναι Αλφα Πειραιά. Μάλιστα. Έχει 8 δήμους η Αλφα Πειραιά. 7 νησιωτικούς. Μάλιστα. Και το καλοκαίρι τους επισκεπτόμαστε. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε. Πρέπει να πηγαίνουμε για να ενισχύουμε τον τουρισμό. Καλά κάνετε. Ο κύριος Σκιαδήμαυσα, κυρία Ρέβη, έδειξε ένα δυναμισμό προηγουμένως που χτύπησε το τραπέζι, επηρεαζόμενος από αυτή την κατάσταση της Τουρκίας, σκεπτόμενος διάφορα πράγματα. Κάνετε και ψυχογράφημα, προλάβατε. Έτσι είναι, είναι Γιώργο μου. Είναι στρατιωτικός ο κύριος Μανολάκος. Του έδωσε ο κύριος Μανολάκος. Τον εξαίρετο στρατηγό παλαιό και δάσκαλο που είχατε προηγουμένως, τον κύριο Μπαλζόη, τα είπε πολύ καλά. Μία λέξη, αν μου επιτρέπετε. Είτε για να καλημερίσουμε και τους συναδέλφους σας. Μία λέξη. Η Τουρκία είναι μια μόνιμη ισχυρή απειλή για την Ελλάδα. Μάλιστα. Λοιπόν, Δημήτρης... Η στρατηγική της είναι συγκεκριμένη. Δεν μας νοιάζει εμάς ποιος θα βγει. Μετά... Έχουν στρατηγική γαλάζια πατρίδα αμφισβήτηση. Μάλιστα. Και πρέπει εμείς να εκμεταλλευτούμε να πούμε αυτό το χρόνο. Βεβαίως. Να καλημερίσουμε τον πρώην Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Μάρδα, ο οποίος κατεβαίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Καλημέρα, Υπουργέ. Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους συναδέλφους, τους ενδυνάμεις συναδέλφους. Όπως το λέτε, όπως το λέτε, όπως το λέτε. Για να καλημερίσουμε και τον κύριο Νίκο Σερετάκη, είναι υποψήφιος βουλευτής με το ΚΚΕ. Είστε εδώ στην Αθήνα, στο Βόρειο Τομέα. Στο Βόρειο Τομέα. Καλή επιτυχία να έχετε. Στον Πειραιά, εμείς είμαστε με τους ναυτεργάτες πάντως και όχι με τους υφοπλιστές. Μάλιστα. Ωραία, ξεκινήσατε κατευθείαν. Κύριε Μανολάκο, μια και το πήγατε στα της Τουρκίας. Ολοκληρώστε για να πάρουμε και ένα σχόλιο και από τον κύριο Μάρδα και από τον κύριο Σερτάκη και μετά να ανοίξουμε και. Γιατί εδώ πέρα αντιλαμβάνεστε το αποτέλεσμα αύριο ή την άλλη εβδομάδα μας ενδιαφέρει και από εδώ. Ασφαλώς και μας ενδιαφέρει. Όπως και οι Τούρκοι κοιτάζουν τι γίνεται εδώ, έτσι. Βεβαίως είναι μια γειτονική χώρα. Έχουμε θέματα με την Τουρκία απέναντι. Έχουμε περάσει πολύ δύσκολες στιγμές. Να θυμίσω το Μάρτιο του 20 με την εισβολή που προσπάθησε να διαταράξει τη δημόσια τάξη στην Ελλάδα με την επιτυχή αντιμετώπιση από πλευρά. Στο Αιγαίο, λέτε. Μάλιστα. Βλέπουμε μια προκλητική, απίστευτη συμπεριφορά που ούτε σε έργο δεν μπορούμε να τη διαπιστώσουμε και ξαφνικά μετά, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 2 ετών και μετά τους καταστροφικούς σεισμούς και την επέμβαση, την άμεση, την αλληλεγγύη και την αρρωγή της Ελλάδος στην Τουρκία, έχουμε μία αλλαγή σκηνικού, τακτικού επίπεδου, θα έλεγα, να μου επιτραπεί αυτό ο όρος ως πρώην στρατιωτικός, όχι αλλαγή στρατηγικής. Τακτικής. Και μάλιστα. Κρατάμε έχουμε και μία... αυτό που είπατε, για να πάρουμε σχόλιο και από τον κύριο Μαρδά, να πάρουμε και μετά και να πάρουμε τις και τα λίγα άλλα θέματα, ότι όποιος και να βγει, για μας θα είναι το ίδιο. Αυτό πιστεύετε κι εσείς? Εγώ το πιστεύω. Το ρωτάω στον κύριο Μαρδά. Εσείς απαντήσατε. Συγγνώμη. Ελάτε. Ναι. Κύριε Μάρδα. Κύριε Μάρδα, με συγχωρείτε. Δεν πειράζει. Έτσι θα σας θυμούνται. Σε ό,τι αφορά την Τουρκία, θα σας δώσω μερικά μεγέθη για να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται εκεί. Ο Ερντογάν μέσα σε 20 σχεδόν χρόνια υπερδιπλασίασε το ΑΕΠ της χώρας. Δηλαδή, αν δεν είχαμε την απαξίωση της τουρκικής λίρας, η συνολική παραγωγή της χώρας θα ήταν πάνω από 1 τρισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό δεν είναι κάτι ασήμαντο, διότι αύξηση του ΑΕΠ σημαίνει και αύξηση του πλούτου και βέβαια μοιράζεται αυτός ο πλούτος ανάμεσα στα υψηλά εισοδήματα, αλλά παίρνουν και τα χαμηλά εισοδήματα. Επειδή είμαι Κωνσταντινούπολης και παρακολουθώ όλα αυτά τα θέματα, αν επισκεφτείτε την Κωνσταντινούπολη, τα αυτοκίνητα του μεγάλου κυβισμού που θα δείτε τα τελευταία 10 χρόνια. Δεν μπορείτε να τα δείτε στην Ελλάδα ή ακόμα μπορώ να σας πω και σε πολλές πόλεις της Ευρώπης. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά θα θυμάστε το 2016 ο κόσμος κατέβηκε για να υπερασπιστεί τον Ερντογάν. Αυτά δεν γίνονται εύκολα σε άλλες χώρες. Είδαμε μια εικόνα από τα αεροδρόμια, που θέτω το αεροδρόμιο ήταν αυτό το καινούριο που είδαμε. Αυτό το αεροδρόμιο που εξυπηρετεί σήμερα 44 εκατομμύρια κόσμο κτίστηκε μέσα σε 9 χρόνια. Και πρόκειται να εξυπηρετήσει στο μέλλον 200 εκατομμύρια κόσμο
που θα είναι το μεγαλύτερο του πλανήτη, μπορώ να σας. Είδαμε και Καλάσνικοφ από τον αντίπαλό του να έχουν οι φρουροί του και ο ίδιος να φορά και αλεξίσφαιρο και υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία. Αυτά δεν τα αμφισβητούμε, Και βέβαια έχει μεγαλειπίβολα σχέδια που τα πιάνει, δηλαδή επιδιώκει να φτάσει τις εξαγωγές στα 500 δισεκατομμύρια. Καλά, αυτά είναι τα οικονομικά, βέβαια. Καλά κάνει και το πεισίμα. Το θέμα είναι τι αντίκτυπο θα έχει από εδώ πλέον. Είναι οικονομικά, αλλά ξέρετε, αυτός ο πλούτος διαχέεται στον κόσμο. Εγώ, κύριε Μάρτα, θα ρώτησα κάτι συγκεκριμένο. Εάν συμφωνείτε με τον κύριο Μανολάκο που είπε ότι είτε ο Ερντογάν είτε ο Κιλιτσντάρογλου είναι το ίδιο για εμάς. Αυτό δεν το συζητάμε. Κοιτάξτε, η στρατηγική της Τουρκίας είναι δεδομένη και κάποια ώρα την μελετάμε αυτή τη στρατηγική. Και πολύ καλά κάνουμε και παντού. Αλλά κάποια ώρα δεν πρέπει να χαράξουμε και εμείς μια δικιά μας στρατηγική, δεν όχι μόνο απέναντι στην Τουρκία. Δεν έχουμε. Απέναντι στη Μεσόγειο, απέναντι στην Αφρική, απέναντι στις τουρκόφωνες περιοχές οι οποίες μας συμπαθούν πάρα πολύ. Δεν πρέπει κάποια ώρα να γράψουμε και εμείς. Δεν έχουμε στρατηγική εμείς, κύριε Μάρτα. Έχουμε μια αμυντική στρατηγική. Παίζουμε μια σκληρή αμυντική στρατηγική που είναι ενιαία, μπορώ να σας πω, στη χώρα, αλλά δεν αρκεί μόνο η άμυνα. Γιατί κάποια ώρα, ξέρετε, και στο ποδόσφαιρο. Άλλα προβλήματα. Μάλιστα, πάμε στον εκπρόσωπο του ΚΚΕ. Εδώ είμαστε. Έχουμε κι άλλα να πούμε. Κύριε Σαρετάκη. Καταρχήν, να θυμίσω ότι όταν εμφανίστηκε ο κύριος Ερντογάν, όλοι οι εκπρόσωποι των αστικών κομμάτων στην Ελλάδα τον χαιρέτησαν σαν τον μεγάλο αναμορφωτή που θα τελείωνε με το βαθύ κράτος. Αυτά μας λέγανε τότε. Καλά, πορθητή, Αυτά μας λέγανε τότε τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ. Αυτά μας λέγανε. Δεύτερον, εδώ σαφώς υπάρχει μια στρατηγική της τουρκικής αστικής τάξης ανεξαρτητός κυβέρνησης, όπως υπάρχει και μια στρατηγική της ελληνικής αστικής τάξης ανεξαρτητός κυβέρνησης. Όπως ο ελληνικός λαός δεν έχει να περιμένει από την εναλλαγή στην Τουρκία, πολύ λιγότερο έχει να αναμένει από το χρώμα και τη σύνθεση της επόμενης αντιλαϊκής κυβέρνησης. Μιλάμε για μια Τουρκία η οποία είναι σύμμαχος στο ΝΑΤΟ. Μαζί είμαστε στα επιτελεία του. Μαζί πληρώνουμε 700 ευρώ από τον νεογέννητο μέχρι τον βαθιά συνταξιούχο κάθε Έλληνα στο χρόνο για τους νατοϊκούς εξοπλισμούς. Μαζί προωθούμε στρατεύματα προς την περικύκλωση της Ρωσίας και αυτή τη στιγμή γίνεται το μεγάλο παζάρι, γιατί θέλουν οι Αμερικάνοι και η Δύση, όπως θέλει και το Ευρασιατικό στρατόπεδο, κανένας αυτή η δύναμη μαζί του. Και εκεί θα πέσει το πακέτο της συνεκμετάλλευκης διαπραγμάτευσης μετά τις εκλογές. Είναι ενδεικτικές οι δηλώσεις και του κύριου και του πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στου Δελφούς, αλλά και του εκπρόσωπου των Γερμανών, του κύριου Σόλτς, που βρέθηκε εδώ πέρα, που και οι δύο τι είπαν, θα μεσολαβήσουν. Τέλος, είναι για μια καλύτερη σχέση, όχι για να χωρίσουμε το Αιγαίο. Για να μεσολαβήσουν, για στην ουσία να προωθήσουν να υπάρχει ένα σχέδιο. Αυτό λέτε, υπάρχει σχέδιο για να χωρίσουμε το Αιγαίο με τους Τούρκους. Με την Τουρκία, κοίταξε, δεν μπορεί να κερδίσουν ούτε ο Τούρκος λαός, ούτε ο Ελληνικός. Τέλος, να πω ότι η Τουρκία είναι εμβληματικό. Ο Μητσοτάκης, πάντως, για παράδειγμα, έχει πει όχι σε συνεκμετάλλευση. Ναι, πολλά λέγονται. Να τα δούμε μετά τις εκλογές. Πολλά λέγονται, βλέπουμε όμως και βήμα-βήμα. Για να πάμε λίγο παρακάτω. Εσείς τι θέλετε, θέλετε συνεκμετάλλευση. Εμείς λέμε ότι η συνεκμετάλλευση, που είναι η παράδοση του πλούτου των λαών στα μονοπόλια, γιατί αυτό γίνεται. Είναι αυτό που προβάλλατε σαν πρότυπο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου και τώρα σαν πρόθυρο του πολέμου. Στο διατάφτα. Αυτά είναι. Στο διατάφτα, η απεμπλοκή από τους πολεμικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ είναι η διασφάλιση από το λαό. Και τέλος, να πω ότι η Τουρκία είναι το εμβληματικό παράδειγμα του καπιταλισμού που αυξάνεται, αναπτύσσεται όπως πόθηκε και αφήνει το λαό στα συντρίμια. Τα χιλιάδες στέμπη της Τουρκίας είναι η σεισμή. Κύριε Σαρετάκη, είναι τα κέρδη. Κύριε Σαρετάκη, αυτό που είδαμε στην Ελλάδα με τα κέρδη. Βάζετε όλα πάνω στο τραπέζι, γιατί έχουμε και άλλα θέματα και θα απαντήσετε. Μια πρόβλεπτη Τουρκία, μια κατάσταση στη γειτονική χώρα που δεν ξέρουμε και εμάς πώς θα μας επηρεάσει, γιατί εδώ υπάρχουν φόβοι από διεθνείς αναλύσεις και κορυφαία έγκριτα μέσα ότι θα μπει σε μια περίεργη τροχιά η Τουρκία. Χρειάζεται να υπάρχει και μια συμφωνία στην Ελλάδα. Στην όποια κυβέρνηση βγει, να συμφωνούμε τουλάχιστον στη στρατηγική μας εξωτερικά. Να πάρουμε τώρα ένα σχόλιο από εσάς, κύριε Μανολάκο. Αν θα μπορούσατε να υπάρξει κυβέρνηση από την πρώτη κάλπη, γιατί από τις δημοσκοπήσεις αυτό που έχουμε δει, είναι ότι μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση, θα συρθούμε σε εκλογές, μέχρι να έχετε αυτοδυναμία.
Κυρία Ρέβη, επιτρέψτε μου, επειδή δεν αντέχω να απαντήσω σε ένα λεπτό. Απαντήστε. Άμα δεν αντέχετε, δεν το αντέχω και συγχωρέστε με. Βέβαια, τώρα πείτε να έχουμε μία απειλή απέναντί μας. Μία απειλή. Και διαπιστώνω συνεχώς μία ασάφεια μηνύματος προς τον ελληνικό λαό από διάφορες αριστερές προοδευτικές δυνάμεις του ΚΚΕ. Τι κάνουμε? Έχουμε μία απειλή. Να έχετε υπόψη σας ότι κράτος, χώρα, χωριό από ιδρύσεως κόσμου που δεν είχε μια ισχυρή ένοπλη δύναμη να υπερασπιστεί την ελευθερία του και τον πλούτο του, χάθηκε. Okay. Αυτό κάνει η Νέα Δημοκρατία. Στέλνει, ισχυροποίησε τις ένοπλες δυνάμεις. Ισχυροποίησε την ενοπλία και προετοιμάζεται να στείλει και στο Κατάρ. Μην κάνετε τώρα. Ισχυροποίησε τις ένοπλες δυνάμεις. Κάναμε αμυντικές συμφωνίες. Με το Κατάρ. Έχουμε φτάσει να είμαστε στρατηγικός εταίρος στην περιοχή από την Αμερική, μια εξαιρετική αμυντική συμφωνία με την και είμαστε έτοιμοι. Θέλω να διότι τώρα όταν θα ούτε θέλεις, θήτης, κυρία Ρέβη, όταν πάω να μιλήσω θήμα, με τον γείτονά μου, όποιος και να είναι αυτός, είναι πάρα πολύ σημαντικός να είσαι ισχυρός. Όταν κατέρχεσαι κάθεσαι σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων, πρέπει να έχεις αυτοπεποίθηση, πρέπει να έχεις σιγουριά. Οι κουβεντούλες και οι λέξεις περί συνεκμετάλλευσης, εμείς δεν έχουμε στο μυαλό μας τη συνεκμετάλλευση, έχουμε το διεθνές δίκαιο μπροστά μας, τα συμφέροντα των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Ο πλούτος, ο τεράστιος της Ελλάδος που τον ξεχνάτε επιμελώς, είναι μεγάλος. Κύριε Μανολάκο, και με ισχυρό πνεύμα καθόμαστε και μιλάμε. Χωρίς προϊδεασμούς. Κύριε Μανολάκο, πάμε λίγο. Θέλετε είναι να μεγάλο το θέμα. Πάμε στα πολιτικά. Πάμε σε εκλογές. Και να απαντήσω στην ερώτηση. Κύριε Σερετάκη, τι θέλετε, τι είπατε. Σε τι κύριε Σαδήμα, να απαντήσω στην ερώτηση. Πάμε γιατί να την αναλύσουμε. Εσείς επιμένετε σε αυτό, νομίζω σας απάντησε ότι δεν το συζητούν. Να ακούσουμε τι θα μας πει και ο κύριος Μάρδας. Να πάμε λίγο στη συνεργασία. Κύριε Μάρδα, μία γρήγορη απάντηση. Να πάμε μετά και στον επόμενο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ της εκμετάλλευσης. Υπάρχουν κατηγορίες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ήθελε, για παράδειγμα, στις πρέσπες του Αιγαίου. Μία αντίστοιχη συμφωνία όπως έγινε με τις πρέσπες. Να γίνει και στο Αιγαίο. Είστε υπέρ σε κάτι τέτοιο? Αυτές είναι, μπορώ να σας πω, φαντασιώσεις ή κάποιες προσδοκίες θέλουν κάποιοι να καλλιεργήσουν. Το διεθνές δίκαιο είναι κοινοτικό και εκτιμένο και όπως ξέρουμε όλοι οι πηγές του διεθνούς δικαίου είναι τα κείμενα που έχουμε και οι αποφάσεις του διεθνούς δικαστήριου. Άρα, αν εφαρμόζαμε τις αποφάσεις που πήραμε στο Ελσίνκι το 1999 που τις ξεχάσαμε και ήταν αποφάσεις συνόδου κορυφής που έλεγαν ότι συζητάτε 5 χρόνια και το 2004 αν διαφωνήσετε έρχεστε στην Επιτροπή Ελλάδα και Τουρκία και πηγαίνουμε στο δικαστήριο της Χάγης, ναι, θα είχαμε τελειώσει με το Αιγαίο. Με τι συνυποσχετικό, κύριε? Με τι συνυποσχετικό, κύριε? Ο Κώστας, ναι, ο Καραμαλής, όταν φτάσαμε στο 2004 δεν εφάρμοσε. Ναι, ο Καραμαλής ήταν το 4 με το 9, τώρα εδώ είναι 23. Για πρώτη φορά στο Ελσίνκι αναγνωρίσαμε μεθοριακές, συνοριακές διαφορές στο κείμενο των τελικών συμπερασμάτων. Θα σας ψηφίσουν οι πολίτες την άλλη Κυριακή. Σε ό,τι αφορά το σήμερα, την άλλη Κυριακή θα σας ψηφίσουν οι πολίτες. Σε ό,τι αφορά το σήμερα, σαφώς χρειαζόμαστε ισχυροποίηση της άμυνας, αλλά κάποια ώρα όμως πρέπει να δώσουμε δουλειές και στα ελληνικά χέρια. Το πλαίσιο της αμυντικής γεωμετρίας. Να πάμε λίγο στις κάλπες. Θα απαντήσετε σε αυτό που σας ρώτησα? Βεβαίως. Θα συρθούμε σε κάλπες μέχρι να έχετε αυτοδυναμία, ενώ μπορείτε, κυρία, να κάνετε Ρέβη, στην κυβέρνηση. Κυρία Ρέβη, ο ελληνικός λαός με ηρεμία, ψυχραιμία πρέπει να ζυγίσει, να αποφασίσει και να ψηφίσει. Να εσείς, την κύριε Κυριακή, Μάρδα, κάθε λάθος μας πάει πίσω. Το δίλημα, μισό λεπτό κύριε Μάρδα, να ολοκληρώσω το δίλημα. Το δίλημα είναι ξεκάθαρο. Νέα Δημοκρατία με Κυριάκο Μητσοτάκη ή ΣΥΡΙΖΑ με Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα. Εγώ έχω τρεις λόγους να σας πω, προϊόντος του χρόνου στη συνέχεια, γιατί θεωρώ λίγο, πάμε στον κύριο ότι Μάρδα. Πρέπει η Ελλάδα δεν θα έχετε χρόνο, να κυβερνήσει. Απαντήστε άλλος ένας γύρος για αυτό, να ολοκληρώσουμε. Ο πρώτος λόγος που πρέπει να αποφασίσει ο ελληνικός λαός να δώσει αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία είναι ότι αντιμετώπισε πολλαπλές κρίσεις. Μα αν δεν την πάρετε, τι θα κάνετε, κύριε Μανολάκο? Αυτό ήταν το ρωτήμα. Αν δεν πάρετε αυτοδυναμία, τι θα γίνει? Εμείς, ο στόχος μας είναι αυτοδυναμία. Ωραία, είστε σαφείς. Διότι διαπιστώνουμε. Άρα δεύτερες εκλογές σίγουρα. Ασφαλώς και δεύτερες εκλογές. Ωραία, σίγουρα. Να πάρουμε και το σχόλιο από τον κύριο Μάρδα, γιατί από αυτή τη δημοσκόπηση που έχουμε δει της GPO, αν δεν κάνω λάθος, βγαίνουν τα κουκιά, εάν είστε πρώτο κόμμα βέβαια.
Και αν είστε δεύτερο, με 1% ενδεχομένως. Γιατί έχουμε δει και άλλες αναλύσεις. Αν είστε, ας πούμε, δεύτερη. Θα κάνετε με πολύ μικρή τιμένο. Διαφορά. 1% δεν είναι ότι έχετε χάσει και παταγωδός. Θα συζητήσετε με το Πασόκ. Κοιτάξτε τι γίνεται. Με ρε 25. Ναι. Με το Πασόκ συζητάμε, γιατί έχουμε και πάρα πολλά κοινά σημεία. Με το Μέρα 25, αν δεν εγκαταλείψει τις αιμονές που έχει ο κύριος Βαρουφάκης περί Δήμητρας, Ευλαμπίας ή οτιδήποτε άλλο, δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Δεν ναι, έχουμε Πασόκ εκπρόσωπο. Ωραία, το είπατε. Μπορεί να βγει και κάποιο τα άλλο. Κοινά σημεία με το, θα κάνω εγώ το Πασόκ. Έχετε τα κοινά σημεία. Κύριε Μανολάκο, μην κάνετε εισπίδηση. Τα έχουμε δώσει σε πάρα πολλά. Ναι. Και τα έχουμε γράψει και τα έχουμε να κάνω λίγο το Πασόκ. Πολιτική και σε χίλια δυο άλλα πράγματα. Τα κοινά σημεία με το Πασόκ. Κάτι, αν μου επιτρέπετε. Τα κοινά σημεία με το Πασόκ. Ελάτε, κύριε Μάρδα. Θα σας απαντήσω. Αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι θεωρώ ότι πρέπει να βγει η κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή, γιατί η κατάσταση της οικονομίας είναι τόσο άσχημη και βέβαια δεν παρουσιάζεται σαφώς, που δεν επιτρέπει μεταθέσεις και εκλογικούς πειραματισμούς. Λοιπόν, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Θα το επιδιώξετε υπάρχει ακόμα και αν είστε δεύτερο κόμμα, λοιπόν, να έχουμε κυβέρνηση από την πρώτη κάτι, όταν θα πάρετε τη διερευνητική. Ότι εμείς είπαμε ότι θα είμαστε πρώτο κόμμα, αυτό είναι ο στόχος. Αν δεν είστε, λέω. Και σε τελική ανάλυση πρώτα βλέπουμε το στόχο μας και μετά από εκεί και πέρα θα δούμε τι προσαρμογές μπορούν να γίνουν. Με συγχωρείτε. Αλλά ο στόχος είναι πρώτο κόμμα να είμαστε και να συνεργαστούμε. Αν είστε όμως και δεύτερο, δεν έχετε πρόβλημα ώστε να γίνετε μια κυβέρνηση. Ερώτηση. Επειδή έχετε περάσει από το Υπουργείο Οικονομικών, το είχα να την κάνω στο τέλος, αλλά τώρα κολλάει. Λέτε ότι είναι δύσκολα τα οικονομικά και πρέπει να βγει από την πρώτη κάλπη. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι έχετε ένα πρόγραμμα 83 δισεκατομμύρια στα 4 χρόνια. Πώς εσείς θα το υλοποιήσετε αυτό, αν είναι τόσο άσχημα τα οικονομικά? Δεν βγαίνουν τα άσχημα. Για να το καταλάβουμε. Θα σας απαντήσω. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία είπε ότι αυτό το πρόγραμμα στήχησε 23,5 δισεκατομμύρια λίγο παλαιότερα. Ωραία, και 23,5 είναι. 27 Απριλίου, ναι. Δυο λεπτά. 27 Απριλίου είπε ότι στοιχίζει 45 δισεκατομμύρια και στις 8 Απριλίου είπε ότι στοιχίζει 83. Τώρα να πάτε στο γενικό λογιστήριο του κράτους να μάθουμε όλοι πόσο είναι. Μπορείτε να μου πείτε τι κριτική μπορούμε να ασκήσουμε όταν ακούμε τρία νούμερα? Ας επικοινωνήσουν τηλεφωνικά οι ενδιαφερόμενοι μεταξύ τους. Να, είναι η κυβέρνηση. Στο γενικό λογιστήριο του κράτους θα πάτε όμως. Ο κύριος Ανδρουλάκης, κύριε Μάρδα, μισό λεπτό, για να μπορούμε έτσι να κάνουμε και ένα γόνιμο διάλογο. Ο κύριος Ανδρουλάκης βγήκε και είπε να πάρουν λοιπόν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, να το πάμε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, να κοστολογηθεί. Είναι πρόταση που έκανε ο Πρωθυπουργός στο debate. Στην Επιτροπή της Βουλής. Στο debate. Την έκανε ο Πρωθυπουργός την πρόταση. Εσείς θα δεχτείτε είτε να πάτε εκεί, ναι, είτε στη Βουλή και να δώσετε το πρόγραμμά σας. Στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, είπε ο Πρωθυπουργός. Ναι, θα το πηγαίνατε εσείς. Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Αφήστε το λίγο στη Βουλή. Στην Επιτροπή Προϋπολογισμού. Δεν μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Στην Επιτροπή Προϋπολογισμού. Δεν μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Στην Επιτροπή της Βουλής. Αν κάποιοι θέλουν να κοστολογηθούν τα προγράμματα, να κοστολογηθούν όλα τα προγράμματα. Βέβαια, όλα, αφού το Πασόκ λέει ναι, η Νέα Δημοκρατία λέει ναι. Προέκυψε. Η κοστολόγηση προέκυψε μετά το φιάσκο των πολλών αριθμών της εμπλοκής του Γενικού Λογιστηρίου, το οποίο σε αυτή την ανάλυση να προϋπολογιστεί. Δεν είχε την παραμικρή εμπλοκή. Να προϋπολογιστεί το πρόγραμμά σας. Να προϋπολογιστεί το πρόγραμμά σας. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, αλλά κοιτάξτε, σε ένα πρόγραμμα δεν υπάρχει μόνο το σκέλος των εξόδων και των δαπανών, υπάρχει και το σκέλος των εισόδων. Και οι λογικές του προγράμματος, κάθε προγράμματος, είναι πολύ διαφορετικές και αυτές αντανακλώνται στο κρατικό προϋπολογισμό. Αν κάποιος βλέπει με τα μάτια του το δικό μας πρόγραμμα, κάνει πολύ λάθος. Πρέπει να το δει με τα δικά μας μάτια. Πώς θα τα δει με τα δικά σας μάτια? Εγώ σαν πολίτης, κύριε Μάρδα, πρέπει να δω το ίσον. Καταλάβατε ότι τόσο λέει η Δημοκρατία, τόσο λέει το ΠΑΣΟΚ, τόσο λέει ο Μάρδας. Και τόσο λέει ο κύριος Σερντάκης. Να ακούσουμε για τον κύριο Σερντάκη. Εμείς λέμε 5,5 δις. Η Νέα Δημοκρατία έχει δώσει τρία νούμερα. Αν μπορείτε να βγάλετε άκρη με την κριτική της Νέας Δημοκρατίας, θα σας πω μπράβο. Για να ακούσουμε τον κύριο Σερντάκη, αν εσείς επιμένετε να μην συνεργάσετε με κανέναν, τι άφησε παράθυρο ο κύριος Κουτσούμπας? Εμείς θεωρούμε ότι 22 του Μαΐου υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις να υπάρξει κυβέρνηση και θα είναι αντιλαϊκή. Όλοι μπορούν να τα βρουν με όλους. Οι συγκλήσεις δεν είναι κάτι το οποίο δηλαδή, το λέμε. ΣΥΡΙΖΑ, εμείς. ΠΑΣΟΚ και Μέρα 25 μπορεί να είναι αντιλαϊκοί. Και η Νέα Δημοκρατία μπορεί να τα βρει. Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει ότι σε αντιλαϊκές κυβερνήσεις που πίνουν νερό στο όνομα του Ταμείου Ανάκαμψης, της επενδυτικής βαθμίδας, του ΝΑΤΟ και των ματωμένων πλαρασμάτων. Να πείτε να βοηθήσετε να λύσετε τα προβλήματα. Εμείς τα λύνουμε τα προβλήματα. Απ' έξω είναι όλα ωραία. Χτυπώντας αυτές τις αντιλαϊκές πολιτικές. Για παράδειγμα, λύνουμε τα προβλήματα
κάνοντας κουρελόχαρτο στην πράξη τους απαράδεκτους νόμους για την καράδεξη. Στον πόλεμο πάντα πολεμήσεις, όχι στην εφεδρεία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Κοιτάξτε, μισό λεπτό γιατί με διέκοψε. Ελάτε όμως. Έχετε 30 δευτερόλεπτα. Η κυρία Τσαπανίδου, η κυρία Μπακογιάννη, μίλησε για στρατηγικές συγκλίσεις. Το έχουν ξανακάνει. Έχουν κυβερνήσει όλοι με όλους. Θυμίζω το 2015 είχαμε κυβέρνηση ανοχής του ΣΥΡΙΖΑ με τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ για να περάσει τρίτο μνημόνιο και 100 αντιλαϊκά προαπαιτούμενα. Κύριε Σερετάκη. Άρα μπορούν να τα βρούνε. Το θέμα είναι ούτε νικητών ούτε νικημένων, να είναι μια κυβέρνηση ζορισμένων. Αυτό που τους ζορίζει είναι η ψήφος στο ΚΚΕ. Ο κύριος Τσίπρας, τις καλημέρες, αλλά πολύ γρήγορα. Σας είπε ότι ο κύριος ούτε λίγο το πολύ, ότι ο κύριος Κουτσούμπας είναι Τσομπάνης. Κύριε Ρέτζη. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, δεστεχώς. Εντάξει, ο κύριος Τσίπρας ξέρει να ξύνεται. Μπορεί να τα βρει την προοδευτική του κυβέρνηση με τον κύριο Καρυπίδη και τον κύριο Αντώναρο.